τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για την ανθρωπότητα λόγω της Ουκρανικής κρίσης σχολίασαν μέσα από το Ράδιο Νέα 84 και την εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη ακαδημαϊκοί και αναλυτές. Ο υποναύαρχος και αναλυτής θεμάτων ασφάλειας και γεωπολιτικής, Τέλειος Φενέκος, χαρακτήρισε τη στρατηγική της Ρωσίας ως περιορισμένου σκοπού, ενώ σχολίασε πως ΗΠΑ και ΝΑΤΟ βρήκαν τον εχθρό που αναζητούσαν για την εμπέδωση του ρόλου του στην Ευρώπη. Δεν πιστεύω ότι θα πάμε στη λογική των πυρηνικών, αφενός δεν γιατί δεν θα το ήθελα αυτό το πράγμα. Αφετέρου το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο να δράσει αν δεν περάσουν 2 ή 3 μήνες μέχρι να αναπτύξει τις δυνάμεις. Στη λογική της προστασίας λοιπόν θα μπορούσαμε να διαμεσολαβούμε και να έχουμε ανοιχτές γέφυρες προς κάθε κατεύθυνση. Όσον αφορά δε την Τουρκία, είναι σίγουρο ότι η Τουρκία διδάσκεται από αυτά που βλέπει γύρω της και θα προσπαθήσει και έχει εφαρμόσει και τη στρατηγική των τελεσμένων, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στα Ήμια. Ότι θα δούμε σύντομα κάποιες δράσεις της με πρόσχημα ό,τι βλέπει που γίνεται με τη Ρωσία και με την Ουκρανία φυσικά. Με τις διεθνείς ισορροπίες να είναι λεπτές, οι αναλυτές βάζουν στο επίκεντρο και την επιρροή της κρίσης στην Ελλάδα, είτε σε επίπεδο διεθνών και διμερών σχέσεων, είτε σε επίπεδο ενεργειακής εξάρτησης της χώρας μας και της Ευρώπης συνολικά από τη Ρωσία. Ο Ζαχαρίας Μίχας, διευθυντής μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας, επεσήμανε πως ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι η προοπτική κλιμάκωσης και σύγκρουσης, η οποία μπορεί να επεκταθεί δραματικά σε γεωγραφικούς όρους, είναι πολύ μεγάλη. Άμα το δεις από ελληνοκεντρική σκοπιά αυτό που έγινε χθες με το διάγγελμα του Ρώσου Προέδρου, θα μπορούσες πολύ εύκολα στη θέση του να βάλεις τον Τούρκο Πρόεδρο και να λέει περίπου τα ίδια με ένα βολικό ιστορικό αφήγημα και να αναφέρεται στα νησιά του Αιγαίου. Πρόβλημα είναι ότι άμα κρίνουμε από την αντίδραση της Δύσης που τροφοδοτεί στην ουσία την πολιτική του Ρώσου Προέδρου με την απραξία της, με τα κούφια λόγια, τις κούφιες απειλές που εκτοξεύει εναντίον του, νομίζω ότι αυτό επαληθεύει την ορθότητα του συλλογισμού, ότι πρέπει να προβούμε το ταχύτερο δυνατό σε αυτές τις κινήσεις που θα ενισχύσουν την ελληνική άμυνα. Οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις της Δύσης προς τη Ρωσία και το παρατεταμένο κλίμα έντασης δεν συνέφερε τη Μόσχα, σχολίασε ο αρθρογράφος και αναλυτής Σταύρος Λιγερός, τονίζοντας πως το διάγγελμα Πούτιν ήρθε ακριβώς να φρενάρει την εικόνα εις βάρος της Ρωσίας. Δεν επέλεξε την εισβολή. Νομίζω ότι δεν ήταν ποτέ στην ατζέντα του Πούτιν η εισβολή. Η εισβολή υπάρχει στην ατζέντα του Πούτιν, αλλά μόνο συνδεδεμένη με το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι, κατά την δική μου ανάγνωση βέβαια, έτσι, αυτό είναι που πρέπει να έχουμε υπόψη μας και νομίζω ότι δεν κομίζω γλάφκαν. Ο Πούτιν το έχει πει στους δυτικούς ηγέτες με τους οποίους έχει συνομιλήσει και περιμένει από αυτούς μια δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ.